Λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της συνέλευσης του κυρίου Σάντος στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα μπαράζ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρουμανίας, εδώ αύριο στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η διαδικασία, ως συνήθως σε αυτές τις περιστάσεις, είναι γνωστή σε όλους σας. Πρώτα θα υποβληθούν ερωτήσεις από τους συναδέλφους σας που έρχονται από τη Ρουμανία και θα γίνει μετάφραση φυσικά για αυτούς. Και ακολούθως μπορείτε να υποβάλλετε εσείς τις ερωτήσεις σας. Χωρίς να γίνει κάποιο σχόλιο εκ των προτέρων από τον προπονητή μας, θα περάσουμε απευθείας στη διαδικασία των ερωταποκρίσεων. Ευχαριστώ. Va urma conferința de presă a domnului Santos. Vor fi la început întrebările din partea ziariștilor români. Vor fi traduse și apoi vor urma întrebările ziariștilor eleni. Κύριε Σάντος, υπάρχει κάποια ομάδα φαβορή σε αυτό το διπλό παιχνίδι? Γιατί πολλές φορές ξεκινάμε κάποιο παιχνίδι έχοντας υπόψη μας κάποιο φαβορή. Okay. Nestas decisões de play-off, jogos a eliminar, nunca haverá favoritos, seguramente. São dois jogos, mas no fundo é só um jogo, dividido em duas partes, uma que se joga aqui na Grécia e outra que se joga na Roménia. E, portanto, não podemos considerar que há favoritos, porque não é um jogo só, são dois jogos. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο φαβορί. Και αυτό γιατί όταν μιλάμε για τέτοιους αγώνες, αγώνες μπαράζ, όπου τα πάντα μπορούν να κρυθούν από την οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Nu cred că există un favorit în acest dublu joc. Όταν μιλάμε, când vorbim de jocuri de baraj, cu siguranță avem șanse egale. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτοί οι αγώνες μπαράζ ουσιαστικά είναι ένα παιχνίδι το οποίο μοιράζεται σε δύο ημίχρονα, ας το πούμε έτσι, ένα το οποίο θα γίνει εδώ πέρα αύριο και ένα την Τρίτη. Οπότε, από τη στιγμή που τα πάντα κρίνονται τόσο από τόσο μικρές λεπτομέρειες, ποτέ δεν μπορεί να πούμε ότι υπάρχει κάτι ξεκάθαρο ως φαβόρι. Și putem spune că acest dublu joc va fi din două părți, să zicem două reprize, unul în Grecia și unul în București. Bine, tu putem zice că o eliminatorie va fi foarte dificilă pentru as două echipe, două echipe care, naturalment, toți și seus jucători și tot o país, quer a Grécia, quer o povo da România, querem que as echipe estejam no Mundial. E, portanto, há claramente neste momento uma força psicológica muito grande nos jogadores e, portanto, vai ser um confronto difícil entre as duas equipas, seguramente. Οπότε, σίγουρα θα είναι μια πολύ δύσκολη αναμέτρηση και για τις δύο ομάδες. Εκτός των άλλων, από την πολύ μεγάλη ψυχολογική πίεση που υπάρχει, διότι εμείς από τη δικιά μας πλευρά και οι παίχτες, αλλά και όλος ο λαός θέλουμε να βρισκόμαστε στο Μουντιάλ, αλλά είμαστε σίγουροι ότι το ίδιο ισχύει και από την πλευρά των Ρουμάνων, οπότε είναι λίγο δύσκολη αυτή η διαχείριση της ψυχολογικής πίεσης πάντα σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις. Σίγουρα θα είναι ένα match difficile pentru ambele echipe. Plus că suntem presați din punct de vedere psihologic, ambele echipe își doresc calificarea. Ήθελα να ρωτήσω αν φοβάστε κάποιον, αν έχετε μετά από τις παρακολουθήσεις της ομάδας της Ρουμανίας, της εθνικής ομάδας της Ρουμανίας, αν έχετε ήδη κάτι το οποίο μπορεί να σας τρομάξει, ας πούμε. Nós procuramos naturalmente, como a equipa romena fez seguramente, procuramos estudar bem o adversário, conhecer aquilo que são os pontos fortes e aquilo que consideramos ser os pontos menos fortes, para estarmos concentrados naquilo que fazem bem e também tentarmos aproveitar aquilo que consideramos que eventualmente são os pontos menos fortes. Isso é o trabalho natural
que compete aos selecionadores e é isso que nós fizemos também. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ότι ο αντίπαλος μας θα είναι η Ρουμανία σε αυτό το παράζ, ουσιαστικά αυτό το πράγμα κάναμε. Δηλαδή, αναλύσαμε πάρα πολύ καλά τον αντίπαλο. Din momentul în care am aflat rezultatul după tragerea la sorți și știam că România va fi adversarul, nu facem altceva decât să studiem echipa României și jocul său. Και ουσιαστικά βγάλαμε τα δυνατά σημεία αυτής της ομάδας, δηλαδή αυτά τα σημεία στα οποία θα πρέπει εμείς να προσέξουμε πάρα πολύ, διότι έχουμε δει ότι τα κάνουμε μια συχνότητα η οποία είναι αποτελεσματική για αυτούς. Și bineînțeles, am analizat punctele puternice ale jucătorilor, ceea ce să avem în evidență, bineînțeles, și la meci. Και από την άλλη, βέβαια, μπορέσαμε και βγάλαμε κάποια δύναμα σημεία, κάποια σημεία στα οποία η Ρουμανία δείχνει ότι δεν είναι τόσο καλή, για να μπορέσουμε να ευστήσουμε την προσοχή μας στους ποδοσφαιριστές, να εκμεταλλευτούν αυτά τα σημεία. Și pe de altă parte am observat punctele slabe și ale noastre ca să putem să fim competitivi în fața românilor. Και στο φινάλε αυτή είναι και η δουλειά μας ως ομοσπονδιακός προπονητής και το επιτελείο του. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνει, να αναλύει καλά την αντίπαλη ομάδα για να μπορέσει μετά να βοηθήσει τους ποδοσφαιριστές στο πλάνο που έχει στο μυαλό του. Și până la urmă asta este și treaba noastră, sarcina noastră. Ca și selecționer și întreaga echipă tehnică să studieze jocul adversarilor și să obțină cât mai multe rezultate. Naturalmente que isso fica para nós e para os jogadores, não vamos agora se fôssemos divulgar aquilo que pensamos, seria mais fácil para o adversário. E noite vê ότι αυτά τα πράγματα μένουν μεταξύ μας, δηλαδή μεταξύ μου και των ποδοσφαιριστών που τα συζητάμε και γιατί προφανώς άμα αρχίζουμε και τα λέμε εδώ πέρα, το έργο του αντιπάλου θα γίνει πολύ ευκολότερο. Și bineînțeles, lucrurile astea rămân între noi, între antrenori și jucători. Nu să spunem, nu să ne spovedim presei, pentru că va fi mai ușor mai târziu pentru români. Agora o que podemos dizer é que, na realidade, a equipa da Romênia é uma equipa forte. Forte nos processos de jogo, quer defensivo, quer ofensivo. E, portanto, sabemos que vamos enfrentar uma equipa forte, isso seguramente. Apenas estou seguro, não, que a ομάδα της Ρουμανίας είναι μια δυνατή ομάδα. Και περιμένουμε δύο πάρα πολύ δυνατές αναμετρήσεις. Ceea ce știm sigur este că echipa României este o echipă puternică și jocul va fi dificil, va avea o forță deosebită. Όλος ο κόσμος περιμένει ένα κλειστό παιχνίδι, ένα παιχνίδι βασισμένο στην άμυνα. Πώς το βλέπει ο κύριος Σάντος? Vamos esperar pelo jogo. Isso não há nada como esperar pelo jogo. Θα περιμένουμε να δούμε το παιχνίδι. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ένα παιχνίδι πριν αυτό ξεκινήσει. Așteptăm să vedem meciul, niciodată nu poți ști evoluția meciului dinainte. Só o jogo irá decidir isso. Antes é tudo muito se. Γιατί πριν ξεκινήσει ένα παιχνίδι μπορούμε να μπούμε σε πάρα πολλές θεωρίες για το τι μπορεί να συμβεί, για υποθετικά σενάρια. Αλλά από εκεί πέρα, από τη στιγμή που ξεκινά το παιχνίδι, όλα αυτά ξεχνιούνται και μένουν στο πλάι. Teoretic, înainte de orice joc, putem face fel și fel de scenarii, însă momentul în care începe jocul, evoluția este cu totul alta decât de multe ori decât ne așteptăm. Agora, toți știm că în aceste jocuri, este așa, e preciso procurar marcar gols, e preciso nu sofrer. Διότι, ναι, μεν, μάλλον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτά τα παιχνίδια είναι πολύ σημαντικό, το ίδιο σημαντικό μάλλον, και να βάζεις γκολ, αλλά ταυτόχρονα να μην δέχεσαι γκολ. Pentru că este foarte important, cunoaștem cu toții că cele 45 de minute este important să înscriem, dar bineînțeles e mai important să nu primim gol. Είναι γνωστό στην Ευρώπη ότι είναι δύο ομάδες που δεν είναι και γενναιόδωρες με το σκορ. Θα ήσασταν ευχαριστημένοι σκορ εγκαλά τσπούς, με μία ισοπαλία. Πάντω, το ζητσάμε και σαν το ζητήρες και να ονδάσουν μούτους γόλους που νομίζω ρωσίους, να ονδάουν μούτους γόλους, ή θα μην ονπώει μούτους γόλους. Πάντως, είναι θα μου σατισφέιτο κο ομπάτ, σκαλιά. Σατισφέιτο κο ομπάτ. Ninguém vai jogar para empatar, seguramente. E me seguro que a minha amada porque tem na peça de ensovalia. Com esse francês, nenhuma das três equipes não vai jogar para um score egal. Eu não acredito que a Roménia venha jogar aqui para empatar.
Είμαι σίγουρος δηλαδή ότι ούτε η Ρουμανία από τη δικά της την πλευρά θα έρθει εδώ πέρα μόνο και μόνο για την ισοπαλία. Probablemente vai procurar defender, mas vai também procurar surpreender a gente, seguramente. Sunt sigur că nici România nu a sosit aici pentru un scor egal. Σίγουρα θα δώσει πάρα πολύ μεγάλη βάση στην άμυνά της, αλλά είναι προφανές ότι θα προσπαθήσει και να μας ευνηδιάσει και να πετύχει, αν μπορεί, τη νίκη. Sigur va avea grijă de apărare, dar va încerca să iasă în contra-atac. Va tenta vencer o jogo, isso é seguro, é claro, sempre fizemos isso e vamos continuar a fazer. Και για μας νομίζω δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Πάντα το ίδιο κάναμε, ανεξαρτήτως αντιπάλου, οπότε και αύριο το ίδιο πράγμα θα κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι. Și noi facem același lucru, ne gândim întâi la apărare și bineînțeles apoi să înscriem. As equipas têm as suas características e naturalmente devem jogar com as suas características. Πάντα όλες οι ομάδες έχουν τα δικά τους τα χαρακτηριστικά και προσπαθούν να παίξουν με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και να πάρουν το επιθυμητό για αυτές το αποτέλεσμα. Fiecare ομάδα are χαρακτηριστικές proprii, așa că fiecare va încerca să se folosească de aceste χαρακτηριστικές. Nu am auzit întrebarea. Eu sunt grec. Este grec, atunci. Nu percep o pregunta. Nu înțeleg această întrebare. Eu sunt antrenor de selecție de Grecia. Joga, o jogo é Grécia e România. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι Ελλάδα, Ρουμανία. Pentru că în fotbal este Grecia, România. Eu sou grego. Και εγώ είμαι Έλληνας. Și eu sunt grec. Já disse isso muitas vezes? Το έχω πει τις καλύτερες πάρα πολλές φορές και σε προηγούμενες συνεντεύξεις και οτιδήποτε άλλο. Am spus deja de foarte multe ori și în conferințele anterioare. Δεν είναι κάτι που το λέω πρώτη στιγμή. Nu este ceva care spun pentru prima oară. Nu vă aud. Puteți să repetați? Επηρεάζει καθόλου η απουσία του Κύρικες σε αυτό και αν επηρεάζει επίσης όλες τις προσπάθειες που κάνουν για να βρεθεί στο επόμενο παιχνίδι ως αρχηγός της εθνικής ομάδας. Sim, mas isso é verdade, é verdade. Mas também, em relação ao último jogo que a Roménia jogou com a Estónia, só Bucur não está na convocatória. Todos os outros jogadores que jogaram de início estão convocados. Pragmati, αυτή είναι μια απώλεια για την ομάδα της Ρουμανίας. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο τελευταίο επίσημο παιχνίδι που κάνανε κοντά στην Εστονία, με την εξαίρεση του Bucur, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές που αγωνιστήκαν από την αρχή είναι κανονικά στην αποστολή. Sigur, este o pierdere mare pentru echipa României, cu excepția lui Bucur. Ceilalți au jucat normal. Și au fost în echipă. Normalmente, în lugar de Bucur, joacă Torș, ori Maxim. Portanto, nu-mi pare că se va afecta echipa de Armenia, nu este o formă de jucare. Și από την άλλη, το γεγονός ότι δεν είναι ο Bucur και είναι κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, ο Torche. Maxim. Ο Maxim. Και ο Μαξίμ, μάλλον, σίγουρα δεν πρόκειται να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζονται ή τη φιλοσοφία τους ή το πλάνο τέλος πάντων με το οποίο θα κατέβουν να αγωνιστούν αύριο. Și, bineînțeles, dacă nu va fi Bucur, va fi Torje, sau probabil Maxim, nu cred că va influența cu nimic asta. E, penso că eu vi în varios jogos da echipa da România, nem sempre utiliza os mesmos jogadores. Mas a forma, a sua forma de jogar não se altera normalmente. Και αυτό το λέμε γιατί έχοντας δει πάρα πολλά παιχνίδια της Ρουμανίας, στα οποία δεν αγωνίζονται πάντα οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, το γενικότερο πλάνο, δηλαδή αυτό το, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να αναπτυχθούν και αντίστοιχα να αμυνθούν, δεν αλλάζει σε σχέση με τα χαρακτηριστικά των παιχτών που αγωνίζονται κάθε φορά. Am studiat unde ajuns meciurile naționale României. Chiar dacă nu joacă de fiecare dată aceiași jucători, planul, după cât am observat, nu se schimbă, au același mod de a se organiza, chiar dacă nu sunt aceiași jucători. Agora, naturalmente, haverá sempre algumas diferenças, porque os jogadores, um é mais alto, outro é mais baixo, um é mais rápido, outro é menos rápido. Obviamente que isso, depois, em termos individuais, pode fazer alguma diferença, mas em termos coletivos, eu acho que, essencialmente, esta equipa da Roménia é muito forte coletivamente, não me parece que altere o que é que seja. Οπότε, ενώ ομαδικά
τα πράγματα δεν αλλάζουν, γιατί για μένα τουλάχιστον η Ρουμανία είναι μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία βασίζεται πραγματικά σε αυτό το χαρακτηριστικό, σε την ομάδα. Από εκεί και πέρα, προφανώς ότι κάποια ατομικά χαρακτηριστικά παιχτών, το αν είναι ψηλός ή κοντός κάποιος, ή αν είναι πιο γρήγορος ή πιο αργός, σίγουρα επηρεάζουν, αλλά με έναν τρόπο πιο έμεσο, ας το πούμε έτσι, και πιο ανεπαίσθητο. Κάτι το οποίο σίγουρα δεν αλλάζει το γενικότερο τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται. Așa că lucrurile sunt, nu se schimbă, echipa României este o echipă puternică și se bazează pe forța sa, nu are importanță atât de mult dacă un jucător este mai înalt sau mai scund, nu cred că influențează acest lucru în planul deja conceput. Είναι πάλι και αυτό στη βάση της θεωρίας. Δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι καλύτερο, κάποιοι άλλοι νομίζουν ότι δεν είναι καλύτερο. Quando acabar, quando fim, a gente vai dizer. Eu espero que seja uma vantagem. Iarăși vorba de teorie. Unii spun că e bine, alții spun că nu. Στο τέλος, λοιπόν, όταν θα κάνουμε το ταβείο μας, θα μπορέσουμε να πούμε αν ήταν θετικό ή όχι. La final, după match, vom ști dacă a fost pozitiv sau nu. Περιμένουμε ότι θα είναι θετικό. Bineînțeles, așteptăm să fie pozitiv. Finis? Alte întrebări? Finis your questions? Η κληρονομιά αρκετά βάρια από το κύριο Ρεχάγγελ. Μοστενίρα, Da. Ήταν δύσκολο να επιβληθείς στην ομάδα, στους παίχτες, μετά από την... ό,τι αφορά την ποδοσφαιρική θεωρία. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι ο κύριος Χάγγελ έχει ένα άγαλμα στο κέντρο της Αθήνας και αυτό είναι απολύτως δικαιολογημένο. Αν σου πω στο θέμα, είμαι θεωρητικά ο κύριος Χάγγελ είναι ο στάτου εν κέντρο Λατίν, για να και είναι δεστούν δε διφίτσι. Ωραία, ο Σάντρος. Και naturalmente se terá sido fácil, porque conheço 90% dos jogadores que jogavam na seleção, foram meus jogadores nos clubes que eu treinei aqui na Grécia. Portanto, naturalmente que havendo este conhecimento se torna mais fácil, seguramente. Εγώ λοιπόν είμαι ο Σάντος, είμαι ένα διαφορετικό άνθρωπο, με διαφορετικέ ιδέε προφανώ. Ωστόσο, αυτό το οποίο με βοήθησε πάρα πολύ είναι το γεγονό ότι το 80% των παιχτών με του οποίου ήμουν στην εθνική ομάδα, με του οποίου ξεκίνησα στην εθνική ομάδα, ήταν ποδοσφαιριστέ μου σε διάφορου συλλόγου, του οποίου προπόνησα. Οπότε σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο, ήταν μάλλον πολύ πιο εύκολη αυτή η μετάβαση από τη μία εποχή στην άλλη. Lucrurile stau altfel. Sunt Fernando Santos, sunt alt om, alt caracter. Ceea ce a ajutat destul de mult a fost că o parte dintre jucătorii actuali, de la naționala actuală, am avut de-a face la alte cluburi. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις των Ελλήνων δημοσιογράφων χωρίς τη βοήθειά σας. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ και εγώ. Πάμε. Ναι, έλα Δημήτρη. Σας ευχαριστώ να είσαι πολύ importante. Sinto me por dizer que alguma dessas partes, aqui ou lá, tem mais peso, podemos dizer. Não, há duas finais ou alguma final. Ένας τελικός υπάρχει. Não, são duas. Όχι δύο. Não se pode pensar em duas finais. Οπότε, από τη στιγμή μιλάμε για ένα τελικό. Final é final da taça. Ο οποίος γίνεται σε δημιχρόνα, σαν να λέμε τελικός κυπέλλου, ας πούμε. Είναι άλλο τύπο final, είναι un jogo e acaba. Αυτός είναι άλλος τύπου τελικού, είναι μόνο ένα παιχνίδι και τελειώνει. São uma final em dois jogos e, portanto, são os dois seguramente iguais em termos de importância. Με δύο παιχνίδια, οπότε η σημασία που πρέπει να δοθεί και η βαρύτητα πρέπει να δοθεί στα δύο παιχνίδια για μένα είναι ακριβώς η ίδια. Πάλι ερώτηση. Ναι. Η Γερμανία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά στην κοινότητα, αλλά έχει κάποια έγκλη.
equipa da Alemanha tem algumas semelhanças, tem algumas diferenças entre nós. Parece que é uma equipa que é mais do grupo e não de dois, três jogadores estrelas. É como a Grécia. Como a Grécia. E se isso para nós é bom em termos de ajustamento, em termos desses jogos? Eu acho que nos centramos muito nestas questões de se é bom, se é mau, se... Nós temos que jogar. Νομίζω ότι γενικά επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ σε τέτοιου τύπου συγκρίσεις ή το να λέμε σε θεωρία αν αυτό είναι καλύτερο ή αν μας βολεύει ή αν δεν μας βολεύει. Αυτό το πράγμα πρέπει να κάνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Θα πρέπει να πάμε και να παίξουμε. Εκεί πέρα πρέπει να συγκεντρωθούμε. Και όχι αν κάτι είναι καλό ή αν μας βολεύει ή αν δεν μας βολεύει. O que fizemos foi estudar, penso eu, que bem a equipa da Roménia. Αυτό που κάναμε είναι να αναλύσουμε καλά την αντίπαλη ομάδα. Conhecer bem as coisas que a Roménia faz coletivamente, porque é na realidade uma equipa muito forte coletivamente. Μάθαμε ή τουλάχιστον βρήκαμε κάποια πράγματα τα οποία κάνουμε μεγαλύτερη συχνότητα, οπότε φαίνεται ότι είναι δουλεμένα στην προπόνηση. E nós também somos. E portanto temos essa confiança, também somos uma equipa forte. Temos essa confiança, não temos a presunção, mas temos a confiança do nosso valor. Γιατί όπως είπαμε και πιο πριν, είναι μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε αυτό το ομαδικό στοιχείο, όπως είπατε και εσείς, και όχι τόσο σε κάποιους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Αλλά και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά ξέρουμε πολύ καλά ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και εμείς έχοντας αυτό βασικό στοιχείο, το ομαδικό δηλαδή, δεν έχουμε την αλαζονία να πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι, αλλά έχουμε πίστη στις δυνατότητές μας και πιστεύουμε ότι στο τέλος εμείς θα είμαστε αυτοί που θα περάσουμε. E naturalmente, com muito respeito pelos jogadores da Roménia, que naturalmente têm uma ambição muito grande de estar no campeonato do mundo, eu tenho uma confiança ilimitada na paixão dos meus jogadores. Και μόνο το σεβασμό στους Ρουμάνους παίχτες, οι οποίοι είμαι σίγουρος ότι έχουν και αυτή μια τεράστια φιλοδοξία και γιατί και για αυτούς είναι μια τεράστια ευκαιρία να πάνε στο Μουντιάλ, έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη και πίσω στους ποδοσφαιριστές μου, γι' αυτό και είμαι αισιόδοξος. E portanto, eu já disse isto aos jogadores. Com a paixão que eles têm, se tiverem concentração, vai ser difícil, mas vamos conseguir. Γι' αυτό και είναι κάτι που το έχω πάρα πολλές φορές στους παίχτες μου, ότι έχοντας ως βάση αυτό το στοιχείο που μας χαρακτηρίζει, το πάθος μας δηλαδή και τη διάθεσή μας να διακριθούμε μαζί με τη συγκέντρωση και το καθαρό μυαλό που θα χρειαστεί σε αυτόν τον αγώνα, είμαι σίγουρος ότι δύσκολα, γιατί σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολα παιχνίδια και τα δύο, έστω και με αυτές τις δυσκολίες, θα μπορέσουμε στο τέλος να περάσουμε. Ναι, Μίλτο. Imediatamente, porque eu quero mais só marcar gol nesse jogo, é nisso que quero concentrar-me, sem depois entrar em muitos detalhes tudo isso, só disse isso. De uma forma muito. Sim, mas eu disse, eu também acho que a equipa da Roménia vem para procurar fazer gol, isso é normal. Αυτό είπαμε και πιο πριν, ότι η Ρουμανία σίγουρα θα κατέβει εδώ πέρα για να βάλει γκολ. Nós, pelo contrário, vamos fazer tudo para que a Roménia não faça gol. Και εμείς από την πλευρά μας θα προσπαθήσουμε να αναχαιτήσουμε τις όποιες επιθετικές τους προσπάθειες. Mas ao mesmo tempo vamos fazer tudo para fazer golos nós. Και ταυτόχρονα θα κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να βάλουμε εμείς. Seguramente. Eu acredito que as duas equipas vão jogar para fazer golos. Γι' αυτό και είπαμε ότι. Não acredito que alguma vai jogar só para não sofrer. Πιστεύω ότι και οι δύο ομάδες θα προσπαθήσουν να βάλουν γκολ. Δεν θα μπουν σε ένα παιχνίδι αναμονή, σε ένα παιχνίδι που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να μην δεχτούν γκολ. Nós seguramente. Nós seguramente é isso vamos fazer. Εμείς σίγουρα. Και το nós temos de marcar golos, mas também não queremos perder, isso é seguro, porque, αλλά, como eu digo, esta é uma final dos jogos. Όπως είπαμε, το ίδιο σημαντικό με το να βάλεις γκολ είναι και να μην δεχτείς γκολ. Σε τέτοια, ειδικά σε τέτοια κρίσιμα παιχνίδια, τα οποία κρίνονται σε δύο παιχνίδια και όχι μόνο σε ένα. Ναι. Temos um jogo muito diferente. Estamos a falar de uma coisa diferente. Um jogo particular. Já depois de termos ficado apurados para o Campeonato da Europa, muitas experiências nesse jogo. Obviamente, estamos a falar agora de uma final. Estamos a falar de algo que os jogadores têm como objetivo. Estamos a falar de coisas completamente diferentes. Que já tem diferentes condições. Τότε ήταν ένα παιχνίδι φιλικό, δεν ήταν επίσημο. Είχαμε ήδη προκριθεί στο ευρωπαϊκό. Ήταν ένα παιχνίδι που γίνανε αρκετές αλλαγές σε πρόσωπα, αρκετοί πειραματισμοί.
Μιλάμε λοιπόν για τελείως διαφορετικές συνθήκες, μιας και το αυριανό παιχνίδι και το παιχνίδι της Τρίτης έχουν τελείως διαφορετικό βάρος, τελείως διαφορετική φιλοδοξία των παιχτών και η προσπάθεια που θα βάλουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να μπορέσουν να πετύχουν ένα στόχο, γιατί μιλάμε για στόχο καριέρας για πάρα πολλούς από αυτούς. Ένα claro στόχο που όλοι θέλουν να το πετύχουν. Claro que isso deve e serve de aviso, seguramente, mas não é, que a gente agora pensa no jogo, nem mostrei esse jogo sequer. Σίγουρα κάποιος μπορεί να πει ότι μπορεί αυτό το παιχνίδι να λειτουργήσει ως μια προειδοποίηση, ας το πούμε έτσι, αλλά ειλικρινά εγώ δεν το έχω πάρει καθόλου υπόψη με αυτό το παιχνίδι, ούτε καν δηλαδή έδειξα κάποιες εικόνες από εκείνο το παιχνίδι στους ποδοσφαιριστές μου, γιατί πραγματικά νομίζω ότι μιλάμε για τη μέρα με τη νύχτα όσον αφορά το ένα και το άλλο παιχνίδι. Um pouco parece, tem algumas semelhanças entre esse jogo. Também não, tem outra... semelhanças, mas eu, o meu desejo é que nesta, que é a nossa final, aconteça o que aconteceu nessa outra final, antes do 2012, que foram os jogos com a Croácia e o jogo na Geórgia, porque não foi só o jogo aqui com a Croácia, foi o jogo da Croácia e o jogo da Geórgia, que nós consigamos também, como aí, alcançar o nosso objetivo. Pragmati, por um momento, υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε μόνο το παιχνίδι της Κροατίας στη ζυγαριά, αλλά πρέπει να βάζουμε και το παιχνίδι και της Γεωργίας, γιατί αυτή η διάδοση των αγώνων ήταν που ουσιαστικά με τα αποτελέσματα τα οποία φέραμε και τα οποία ελπίζω να είναι παρεμφερή και σε αυτήν την διάδοση αγώνων, είναι που μας έδωσε το εισιτήριο για το ευρωπαϊκό του 2012. Και πρέπει σίγουραμένως contamos com o apoio do nosso público. O nosso público tem sido fantástico em todos os últimos jogos, apesar de ser já numa fase. Pronto, em que já não dependíamos só de nós, o nosso público tem sido fantástico. Seguramente, na sexta, amanhã vai estar aqui, vai encher no estádio. E o que eu peço aos gregos é isso, ao público é isso, é que esteja 90 minutos, o tempo que o jogo durar, esteja com a equipa, que apoie, que puxe pela equipa, porque eles são fundamentais também neste processo deste jogo. Que uma ομοιότητα είναι πάλι ότι περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι η όθηση που θα μας δώσει ο κόσμος θα είναι πάρα πολύ σημαντική και για αυτό το παιχνίδι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός μας έχει στηρίξει πάρα πολύ ακόμα και σε περιπτώσεις αγώνων που είτε τα πράγματα δεν κύλησαν όπως τα θέλαμε εμείς, είτε παραδείγματος χάρη που δεν εξαρτιόμασταν καθαρά και μόνο από τα δικά μας αποτελέσματα. Οπότε είμαι σίγουρος ότι για 90 λεπτά, για όσο τέλος πάντων διαρκέσει αυτός ο αγώνας, 90-95, μέχρι να σφυρίξει για τελευταία φορά ο διαιτητής, ο κόσμος θα μας υποστηρίξει, θα μας δώσει όθηση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην πολύ δύσκολη αναμέτρηση που έχουμε αύριο και σίγουρα το να ξέρουμε ότι το γήπεδο θα είναι ασφυκτικά γεμάτο από Έλληνες που περιμένουν να τους δώσουμε αυτή τη χαρά, μας δίνει ακόμα μεγαλύτερες ευθύνες, αλλά ευθύνες οι οποίες επομιζόμαστε με φυσικότητα. E o povo grego sabe, há uma coisa que tem como certo, é que a minha equipa em campo vai dar tudo o que tem e o que não tem para dar uma grande alegria ao povo. Και αντίστοιχα το ξέρω πάρα πολύ καλά ότι και ο ελληνικός λαός το γνωρίζει ότι οι Έλληνες, οι διεθνείς θα κάνουν τα πάντα μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θα δώσουν δηλαδή και την ψυχή τους για να μπορέσουν να τους δώσουν μια χαρά την οποία τόσο πολύ αξίζουν. Estamos um pouco preocupados com o facto que eles têm três jogos muito importantes claramente que vai haver algum cansaço. O Ronaldo não vai jogar, não? O Ronaldo deve apexar. Não pode jogar, o Ronaldo só pode jogar um jogo. Está apexar uma na pernida, está apexar 50. O Ibrahimovic só vai jogar um jogo. O Ibrahimovic. As grandes equipas são assim. Megales omades, que têm megales pechtes, é isso que quem joga em grandes equipas, é isso que tem que fazer. Αυτό πρέπει να κάνει. E tem que estar habituado. Que πρέπει να είναι συνηθισμένος σε αυτά. Naturalmente que os jogadores tiveram uma semana difícil, mas por outro lado. Λοιπόν, οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα με τρία πολύ κοπιαστικά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι αύριο το τελευταίο πράγμα που θα σκέφτονται θα είναι αυτά τα παιχνίδια τα δύσκολα που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα. Mas seguramente uma semana muito boa psicologicamente para eles, não é? Γιατί μπορούμε να το δούμε και από την άλλη πλευρά του νομίσματος, ότι κάνανε τρεις νίκες, οπότε η ψυχολογία τους πρέπει να είναι στα ύψη, οπότε θα πρέπει να αγωνιστούν παραδείγματος χάρη για ολόκληρο το παιχνίδι. Είναι μια από κανσάσει κανιάρα. Και δεν υπάρχει καλύτερο αντίδοτο στην κούραση από την νίκη. Τότε ο Άσκελος δεν ήταν πολύ κανσάσιο. Οπότε σίγουρα δεν είναι πολύ κουρασμένο.
Sim, alguma preocupação específica sobre os 11 que vão jogar, desde o momento que, claramente, todos sejam disponíveis e todos querem muito jogar nesse jogo. Pois, é verdade. Mas só podem jogar 11. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δυστυχώς έτσι καλά παίξουν. Os jogadores sabem isso. Eu tenho um respeito por todos, gostava de pôr todos a jogar, mas não é. Vocês estão gnorizam isto, gnorizam que tu sevam olhos que o Tiamborus está tu sevas aulos, pragmática. E portanto, vou escolher os 11, porque eu tenho que decidir antes do jogo, não posso decidir depois, tenho que decidir antes. Αλλά από εκεί και πέρα, τι αποφάσεις μου πρέπει να τις πάρω πριν, προφανώς το παιχνίδι, όχι μετά, κατόπιν εορτής. Vou escolher os 11 iniciais de acordo com aquilo que eu penso que será melhor para o jogo. Με γνώμονα, αυτό που πιστεύω εγώ ότι είναι καλύτερο για το αυριανό παιχνίδι και τη συνθήκη. Felizmente, neste momento, não temos nenhum caso. Espero não ter no treino da tarde. Αυτή τη στιγμή, ευτυχώς, δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, είτε που να ερχόταν τιμωρίας, παραδείγματος χάρη, είτε εκτός από μια περίπτωση βέβαια, είτε κάποιο άλλο προβλήματος τελευταία στιγμή. E, portanto, eu fico muito contente porque todos querem jogar. Acho que isso é muito bom sinal. Και σίγουρα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος που βλέπω το πάθος και τη διάθεση και τη θέληση όλων να αγωνιστούν σε αυτό το παιχνίδι. Mas nós somos uma família, e, portanto, mesmo aqueles que não jogarem, seguramente vão jogar muito no banco, vão. Αλλά είμαστε μια οικογένεια και είμαστε. Δεν jogam dentro, jogam fora, é como eu. Ακόμα και αυτοί που δεν θα αγωνιστούν από την αρχή, θα αγωνιστούν με τον δικό του τρόπο από τον μπακ. Υπάρχει άλλη ερώτηση. Ευχαριστούμε. Okay.